Ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε το πρωί του Σαββάτου σε γνωστό ξενοδοχείο της Καβάλας, το συνέδριο τοπικής ιστορίας με θέμα η Καβάλα από το 1835 έως το 1918, από τη σύσταση του ελληνικού προξενικού πρακτορείου στην Καβάλα έως και τη λήξη της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής της πόλης. Η εναρκτήρια εκδήλωση του συνεδρίου ξεκίνησε με τη συγκινητική αναφορά στον εκλειπώντα ιστορικό και λαογράφο πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του συνεδρίου και πρόεδρο του Ιστορικού και Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας Νικόλα Ρουδομέτοφ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2017. Έπειτα ακολούθησαν οι συνεδρίες από τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι περιέγραφαν τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Καβάλα επί της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής. Με πρόταση του Οικονομίδη, ο Μπονάτσος μετατέθηκε, σε εισαγωγικά η λέξη, μετακινήθηκε στην Καβάλα, όπου υπήρχε μεγαλύτερη δραστηριότητα για να συλλέγει περισσότερες πληροφορίες. Αργότερα έφυγε και ο ίδιος ο Οικονομίδης και εγκαταστάθηκε στην Καβάλα. Το 1906-1907 σίγουρα παραμένει ακόμη στο Σαρί Σαμπάν, στην σημερινή Χρυσούπολη, διότι τότε έγινε η απόπειρα ζωής κατά του Βούλγαρου Βυσούλτσεφ, ο οποίος τελικά κατηγόρησε τον Τζαλακανίδη, τον δάσκαλο, ακούσατε πριν από τον Δήμαρχο, και ο δάσκαλος του Τζαλακανίδη σώθηκε από τις καταθέσεις του Οικονομίδη, του Φωτιάδη και του Κατσιόνη, κυρίως του Οικονομίδη, οι οποίοι βεβαίωσαν ότι ήταν εκεί μόνο για εμπορικούς λόγους και όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και έτσι κατόρθωσε και απαλλάχτηκε. Κατά τη μακραίωνη διαδρομή της δουλείας, οι Έλληνες συσπυρώθηκαν στα πλαίσια που τους όρισε η Εκκλησία και η κοινότητα, στους θεσμούς δηλαδή που δεν εξαφάνισε ο κατακτητής. Ο κοινοτικός θεσμός εξυπηρετούσε την τουρκική διοίκηση και γι' αυτό παραχωρήθηκαν στις κοινότητες ορισμένες αρμοδιότητες. Παράλληλα όμως επιβλήθηκαν περιορισμοί και δεσμεύσεις και αφαιρέθησαν στοιχειώδη δικαιώματα όταν αυτό επέβαλαν τα συμφέροντα του δυνάστη. Το παρόν στην έναρξη του συνεδρίου έδωσαν πλήθος τοπικών φορέων, αλλά και υποψήφιος πρόεδρος του Επενετηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας. Το 1897 είναι μια χρονιά πολλαπλώς κρίσιμη στους επάλληλους κύκλους της βαλκανικής ιστορίας, τόσο σε επίπεδο πολιτικών εξελίξεων, όσο και κοινωνικο-οικονομικών μετασχηματισμών στις ακτές του Αιγαίου. Είναι το έτος επίσης του Ελληνοτουρκικού πολέμου που κατέληπε την κληρονομία του στο επόμενο διάστημα, αλλά και στις αρχές του 20ου αιώνα.